Λοιπόν, γραμμή για το Αρκαλοχώρι. Σύλλογο Σεισμόπληκτων η Ελπίδα. Καλημερίζω τον πρόεδρό του, τον κύριο Κώστα Γκαντάτσιο. Καλημέρα, πώς είστε? Καλή σας μέρα σε εσάς και στους ακροατές. Λοιπόν, ποια είναι τα δεδομένα και τα νεότερα τα οποία έχουμε, γιατί τις τελευταίες ημέρες και με τις ανακοινώσεις οι οποίες βγαίνουν από την αρρωγή, το γραφείο του κυρίου Τριαντόπουλου, φαίνεται ότι πραγματικά κινείται αυτή η διαδικασία και ότι πιστώνονται χρήματα σε λογαριασμούς δικαιούχων, κυρίως εκείνους οι οποίοι κατέθεσαν πρώτοι τις αιτήσεις τους, αν και βέβαια υπάρχει η υποσημείωση και το σχολίαζα χθες ότι για εκείνους οι οποίοι ναι μεν κατέθεσαν αίτηση πήραν χρήματα, εάν δεν έχουν προχωρήσει και στην σύσταση του φακέλου ή δεν έχουν πάει τα δικαιολογητικά τα οποία χρειάζονται, ότι τα ποσά αυτά που πήραν ότι θα πρέπει να επιστραφούν. Έχουν γίνει βήματα μπροστά κατά τη δική μας την έννοια, κύριε Γκαντάτσιο, δηλαδή το πώς εσείς βλέπετε τα πράγματα? Κυρία Δουλγεράκη, όντως έγιναν κάποιες πληρωμές τώρα τελευταία, όμως δεν μας φτάνει αυτό. Χθες και κατά την επίσκεψη του κ. Τσίπρα θέσαμε τα ίδια θέματα ως σύλλογος, μια και ζήτησε να μας δει. Του καταθέσαμε τα υπομείνματά μας, τις προτάσεις μας και τις, ό,τι έχουμε προσπαθήσει να κάνουμε. Δεν μας αρκεί λοιπόν το ότι μπαίνουν κάποια χρήματα μέσα. Και γιατί δεν μας αρκεί? Γιατί όταν θα ξεκινήσουν οι επισκευές και ανακατασκευές των κτηρίων, οι πολίτες θα αντιμετωπίσουν τον Γολγοθά του Τιμοκαταλόγου, που φωνάζουμε και κράζουμε από τις 11 του Νοέμβρη ότι ο Τιμοκατάλογος πρέπει να αλλάξει σε σημερινά δεδομένα. Δεν νοείται λοιπόν, όπως μπήκαμε, αυτό είπαμε και χθες, μπήκαμε μέσα στην Ελστάτ ως σύλλογος και βρήκαμε τα δεδομένα. Από πέρσι, τον περσινό τον Φλεβάρι, προ-πολέμου, οι τιμές έχουν πάρει 9% πάνω. Ο σίδηρος οπλισμού 19%, η χάλκινη αγωγή 17%, τα τούβλα 14,5%, η σωλήνη χαλκού 13%, η πλαστική σωλήνη 9,5%. Οι εταιρείες δεν μπορούν να καλύψουν όλες αυτές τις ανάγκες στην αγορά εδώ και καιρό. Και όταν μιλάμε για έναν πληθυσμό που έχει μπει στον κίνδυνο της φτώχειας με 29%, στο 29% αγγίζει αυτός ο πληθυσμός που είναι στον κίνδυνο της φτώχειας, με ένα μειωμένο εισόδημα 25% αυτή τη δεκαετία, πώς θα μπει ο άλλος να φτιάξει το σπίτι του? Το βράδυ όταν γύρισα λοιπόν στο σπίτι, στον οικίσκο μου, με σταμάτησαν. Τι είπατε, τι έγινε? Πολίτες που πήρανε όντως χρήματα την Παρασκευή, σας μιλάω για τους τελευταίους που πήραν. Ναι. Να ξεκινήσουμε να μπούμε στη διαδικασία του φακέλου. Και λέω, παιδιά, η διαδικασία είναι αυτή. Αυτή είναι η διαδικασία. Πρέπει για να πάρετε τα χρήματα ή όταν τα πάρετε να ολοκληρώσετε, να μπείτε στη διαδικασία του φακέλου και όχι μόνο να μπείτε, να την ολοκληρώσετε 100%. Ξέρετε τι μου είπαν? Ποιος θα το κάνει? Ποιος τρελός θα κάνει αυτό το πράγμα? Εγώ, λέει ο άλλος, δεν έχω το 20% να πάρω δάνειο. Είναι χρεωμένος. Ο άλλος είναι 75 χρονών. Ποια τράπεζα θα δώσει σε έναν 75χρονο δάνειο? Καμία. Νιώθουμε, κυρία Δουλγεράκη, ναι, μεν πιστώθηκαν κάποια χρήματα. Δεν αρκούν αυτά. Πρέπει να επισπεύσουμε την απλοποίηση των διαδικασιών. Πρέπει να κοιτάξουμε τι θα γίνει με το τιμολόγιο να έρθει σε τιμές σημερινές. Και βέβαια να ενισχυθεί το τμήμα του ΔΑΕΦ που ναι μεν προκηρύχθηκαν οι θέσεις, οι 30 θέσεις, όμως κυρία Δουλγεράκη, από τις 30 θέσεις οι 15 είναι μηχανική ΠΕ, οι 5 είναι τα ΦΕ, οι 10 είναι διοικητική. Σε αντίστοιχη περίπτωση στην Αθήνα, το έχουμε πει επανειλημμένως, για 6.000 αυτοψίες απασχολήθηκαν 300 μηχανικοί σε 16 τομείς. Εδώ οι αυτοψίες είναι πάνω από 12.000. Όπως καταλαβαίνετε, ο όγκος είναι τεράστιος. Ναι. Δεδομένου όπως, συγγνώμη που σας διακόπτω, που είχε... Δεν μίλησα, απλά σκεφτόμουν και θα το πω φωναχτά, θα κάνω φωναχτά αυτή τη σκέψη, ότι και ο χρόνος τρέχει και είναι σε βάρος σας, διότι αν δίνουν μία διορία μέχρι τον Οκτώβρη για τη σύσταση του φακέλου, σαφέστατα με όλα αυτά δεν φτάνει ο χρόνος για να συσταθεί όποιος έχει την ικανότητα, την οικονομική, για να μπορέσει να προχωρήσει στη σύσταση του φακέλου. Αυτή την σκέψη έκανα όσο μιλούσατε. Ακριβώς. Ακριβώς. Και ο ίδιος ο κ. Τριαντόπουλος έχει παραδεχτεί ότι παρότι έχουν γίνει ό,τι έχουν γίνει, παρόλες τις αυτοψίες που καλώς ή κακώς έγιναν, με όποιο ρυθμό έγιναν, όπως έγιναν, έχουν κατατεθεί μέχρι τώρα περίπου 100 φάκελοι. Έχω προσωπικό μου φάκελο, το έχω ξαναπεί, γνωστού μου ανθρώπου, ο οποίος μου είπε προχθές ότι κατέθεσα τις 12 του Δεκέμβρη του 2021, από τους πρώτους δηλαδή, τον φάκελό μου,
και ακόμα δεν έχει χρεωθήσει μηχανικό στο Υπουργείο. Είναι μέσα στους 100 φακέλους. Καταλαβαίνετε τι έρχεται. Καταλαβαίνετε πόσο πίσω θα πάει όλη αυτή η διαδικασία. Πάρα πολύ πίσω. Ούτε ένας λοιπόν φάκελος έχει χρεωθήσει μηχανικό για να ξεκινήσει μία αποκατάσταση. Ούτε κάποιος έχει πάρει μια επιδότηση ενοικίου. Ακόμα και ο έμφυα, όταν πάνε πολίτες να βγάλουν μια ενημερότητα ή μια επιχείρηση, ακόμα και ο έμφυα φαίνεται χρεωμένος. Ας έχει εξαγγελθεί ότι έχει βγει, ή ότι θα γίνει, ή ότι θα αφαιρεθεί. Τυπικά είναι χρεωμένος. Και μάλιστα χθες έμαθα και μια άλλη πληροφορία, δεν πρόλαβα να τη διασταυρώσω, αργά το βράδυ, ότι έχει γίνει, λέει, πάλι μια νέα αλλαγή σε όσους έχουν πάρει χρήματα και αφορούν τα πράσινα σπίτια, ότι έπρεπε να αναγράφει κάτι συγκεκριμένο πάνω στο δελτίο αυτοψίας. Ότι είναι ότι χρήζει επιδιόρθωσης, ότι θέλει να έχει βαριές, ότι έχει βαριές βλάβες. Ιδάλλως θα επιστραφούν χρήματα πίσω αυτό. Ακόμα δεν το έχουμε διασταυρώσει και ήρθε αργά το βράδυ η πληροφορία. Αυτή είναι η προβληματική. Τι είναι, μωρέ παιδί μου, το όλα τούτα. Δηλαδή, από τη μια μέρα που σε ξημερώνει στην άλλη, δεν ξέρεις πραγματικά τι καινούριο θα σου προκύψει. Τώρα, να σου πω την αλήθεια, κύριε Πρόεδρε του Συλλόγου των Σεισμόπληκτων, εγώ είχα και μια άλλη πληροφορία. Δεν μπορώ βέβαια να τη διασταυρώσω, αλλά ξέρεις, όταν παίζεται και το χαλασμένο τηλέφωνο, πολλές φορές, καμιά φορά θα βγάλει και μια αλήθεια. Ότι έχει, λέει, φρίξει και ο Μητσοτάκης, λέει η δική μου πληροφορία, γιατί κάποιοι τους φρίξανε αυτά που συμβαίνουν εδώ, και μην ξεχνάμε ότι η Κρήτη είναι η δική του η πατρίδα, γιατί αν θυμηθούμε τι έχει γίνει στη Σάμο, με βάση τα όσα μας έλεγε ο πρόεδρος της δικού σας Επιτροπής του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο κύριος Θεβερναράκης, πριν από μερικές ημέρες, εδώ στο πλαίσιο της ίδιας εκπομπής, 1,5 χρόνο μετά, με όλη αυτή τη χαρτούρα, τη γραφειοκρατία, το ραβεξίλωνε, μόνο 7 φάκελοι ήταν εντάξει και μόνο σε 7 κτίρια πήγανε στην πλήρη αποκατάσταση των κτιρίων, για να θυμόμαστε. Έτσι ακριβώς. Αυτό φοβόμαστε, κυρία Βουλγιοράκη, να μην γίνει και εδώ. Εδώ οι περιπτώσεις είναι πάρα πολλές. Το Αρκαλχώρι και ο Δήμος Μηνώ Παιδιάδος και τα γύρω. Μα δεν θα πάρετε τα πάνω σας, δεν θα τα καταφέρετε εύκολα, εάν συνεχίσουν με αυτό το ρυθμό. Ναι, δεν έχουμε σκοπό, κυρία Βουλγιοράκη, να αφήσουμε την τύχη του τόπου σε ανθρώπους που έχουν επαναπαυθεί ή σε ανθρώπους που δεν ζουν και δεν νιώθουν το πρόβλημα. Δεν θέλουμε να πάμε μια γενιά πίσω να λυθεί το πρόβλημα. Αυτό θα είναι καταστροφικό. Όταν δίπλα μας θα χτιστεί ένα αεροδρόμιο, θα φτιαχτεί ένα αεροδρόμιο, αυτό θα είναι καταστροφικό για ένα Αρκαλοχώρι και για το Δήμο Μηνώ Παιδιάδος, με ένα αποδυνατισμένο οικισμό. Και αποδεκατισμένο και αποδυνατισμένο. Ακριβώς. Πρέπει να κερδιθούν πράγματα και πρέπει να προχωρήσετε γρήγορα για να προχωρήσει και η ανάπτυξη της περιοχής. Αυτό είναι. Όταν μιλάμε για ανάπτυξη στην περιοχή, αυτή θα πρέπει να είναι συνολική και είναι η χρυσή ευκαιρία τώρα να εκμεταλλευτεί αυτή η ιστορία. Εγώ αυτό αντιλαμβάνομαι, κύριε Καντάτσιο, και πρέπει να τα ακούσουν εκείνοι οι οποίοι κρατάνε τουλάχιστον στα χέρια τους τις τύχες αυτού του τόπου. Με αυτή την έννοια ακριβώς, το λέμε. Ακριβώς. Έτσι ακριβώς. Τώρα τι να πω. Ο Θεός να είναι μαζί σας. Ο κύριος Τσίπρας τι είπε χθες? Δώστε μου μια κουβέντα μόνο από αυτό. Τι σας είπε? Φαινόταν πλήρως ενημερωμένος και για τις θέσεις του Συλλόγου και για τα αιτήματα και για τις προσπάθειες και τις αγωνίες και τις ανησυχίες των κατοίκων. Αυτά τώρα είναι λίγο δύσκολο να εκφράσω. Εντόπισε το πρόβλημα ότι μια πολιτεία καθυστερεί και πολίτες παίρνουν στα χέρια τους την τύχη του τόπου να ψάχνουν και να ασχολούνται και να διαβάζουν φέξ. Ξέρετε, κυρία Δουλειάκη, δεν είμαστε ειδικοί. Το έχουμε πει επανειλημμένως. Είμαστε απλοί πολίτες. Ούτε μηχανικοί είμαστε όλοι, ούτε δικηγόροι, ούτε λογιστές, ούτε φοροτεχνικοί. Έχουμε βέβαια κάποια άτομα, όμως αυτό τρώει πολύ χρόνο. Υπάρχει αγωνία, υπάρχει συνέχεια αυτή η ανασφάλεια που έρχονται κάποιοι και μας λένε τι να κάνουμε αυτό, τι να κάνουμε εκείνο. Αν δείτε τα μηνύματά μας ή τα τηλέφωνά μας, το 80% των καθημερινών τηλεφωνημάτων αφορά. Και απαντούμε σε απορίες και μάλιστα, στο τι να κάνεις. Μόνο το έχω ξαναπεί εγώ και δεν
δεν με κολλεί κάτι να μην το ξαναπώ, ότι κάποιοι από εσείς έπρεπε σε άλλα γραφεία να είσαστε για να λύνετε τα προβλήματα και να δίνετε πληροφορίες στις αρμόδιες αρχές, γιατί εσείς ψάχνετε τα ΦΕΚ για εσάς τους ίδιους, και κάποιοι άλλοι απλά νομίζω ότι βολεύονται με αυτή την ιστορία. Τέλος πάντων, λοιπόν, ευχαριστώ πολύ κύριε Κατάτσιο. Καλημέρα. Καλά. Καλή σας μέρα. Καλή σας ημέρα.